Μεγαλύτερη του αναμενόμενου, με δεδομένο τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια της διακυβέρνησης του κόμματος, ήταν η προσέλευση των φίλων και μελών του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές ανάδειξης νέου αρχηγού στα Τρίκαλα. Συνολικά, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Τρικάλων, ψήφισαν 3.826, με τον ένα και μοναδικό υποψήφιο, Ευάγγελο Βενιζέλο, να λαμβάνει 3.751 ψήφους και 75 ψηφοδέλτια να είναι άκυρα λευκά. Ειδικότερα, στην πόλη των Τρικάλων ψήφισαν 2.461 μέλη του κόμματος. Στην Καλαμπάκα 622, στην Πύλη 292 μέλη και στη Φρακαδόνα 451. Τα στελέχη του κόμματος σε τοπικό επίπεδο εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την προσέλευση του κόσμου. Μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη πρέπει να υπάρχει σε αυτόν τον τόπο για να μπορεί το πολιτικό σύστημα να δουλεύει για το καλό της πατρίδας. Αυτή είναι η δικιά μας η αντίληψη. Το παρόν το δικό μας είναι ότι σε αυτές τις διαδικασίες πρέπει να συμμετέχουν οι πάντες. Σημαίνει ελπίδα και προοπτική και στην παράταξη αλλά και στον τόπο. Σημαίνει μια αλλαγή ηγεσίας του Βαγγέλη του Βενιζέλου που, όπως φαίνεται σύστομα, το ΠΑΣΟΚ θα τον στηρίξει την επόμενη μέρα και θα είναι δίπλα του στις δύσκολες εκλογές τις οποίες έρχονται.